coaching ομάδα μετά από δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Κάνει την πρώτη ισοπαλία στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με την πολύ μαχητική ομάδα των Δανάων Κοζάνης. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Σίγουρα δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Δεν αξίζαμε 100% την νίκη. Η ομάδα Δανών στάθηκε αξιοπρεπώς μέσα στο γήπεδο. Κοιτούσαν την άμυνά τους, καλά κάναν. Είχαν το πλάνο τους, ήταν πειθαρχημένοι να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Και συγχαρητήρια στον προπονητή τους και σε όλη την ομάδα για την εμφάνισή τους. Εμείς πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Ήμασταν 90 λεπτά μέσα στην περιοχή τους. Ήμασταν επιπόλαιες, στην τελική πάσα και στην τελική προσπάθεια. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Χάσαμε 3-4 ευκαιρίες, ειδικά η τελευταία ευκαιρία δεν χάνεται. Είναι ένα γκολ που νομίζω μόνο ότι μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Προχωράμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα έρθουν και αυτά τα παιχνίδια. Κρατάμε σίγουρα ότι είχαμε ρυθμό στον αγώνα μας, είχαμε μια ποιότητα, μια καλή εμφάνιση, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν... Είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, δεν κάναμε γκολ. Προχωράμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν κάνεις τον γκολ εύκολα, έρχονται και αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε είστε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, απλά πρέπει να διορθώσετε κάποια πράγματα στην τελική. Ναι, το πρόβλημα ήταν στο επιθετικό κομμάτι, στην τελική πάσα, όπως είπα, και στην τελική στην εκτέλεση, στο να γίνει τον γκολ. Γιατί πλαγικοποιήσαμε πάρα πολλές φορές. Από τον άξονα προσπαθήσαμε, παίξαμε δύο φορές στο τέλος, με τρεις. Δηλαδή είχαμε προλαρισμό στις επιθέσεις μας, απλά δεν καταφέραμε να κάνουμε τον γκολ. Θα μας έδινε τους τρεις βαθμούς. Στο τέλος ο κόσμος παρ' όλα αυτά χειροκρότησε. Θα ήθελα, αν θέλετε, να κάνετε ένα κάλεσμα στο... Ναι, είναι μια νέα προσπάθεια. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να βλέπει ο κόσμος της Πτολεμαϊδα στον Ευρωδαϊκό στα τοπικά πρωταθλήματα. Η ομάδα αξίζει να αγωνίζεται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε όλοι μας. Βήμα-βήμα, θέλει υπομονή. Το τοπικό ποδόσφαιρο έτσι είναι. Θα αντιμετωπίζουμε πολλές ομάδες που τα κλείνονται μέσα στην έδρα μας. Πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Καθαρά η ευθύνη είναι δικιά μου, δεν ρίχνουν ευθύνη στους ποδοσφαιριστές. Τα δώσαν όλα, είμαι ευχαριστημένος από την απόδοσή τους. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας για το επόμενο. Έχουμε ρεπό την επόμενη αγωνιστική και την μεθεπόμενη εβδομάδα να υποδεχτούμε την Άρτασα για να επανέλθουμε στις νίκες. Ευχαριστούμε.